centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Παίρνουμε τα μηνύματα λοιπόν. Τι έγινε σήμερα, κύριε Αποστόλου, με όλη τη στοιχεία έχετε μαζέψει μέχρι και αυτή την ώρα? Ναι. Ξέρουμε λοιπόν ότι από σήμερα 18 του μηνός επανήλθανε στα σχολεία και η Α και η Β Λυκείου, καθώς και όλες οι τάξεις του γυμνασίου. Μάλιστα. Από τα δεδομένα λοιπόν της συμμετοχής των παιδιών που έχουμε, που έχουμε λάβει από τα σχολεία, έχουμε μια ικανοποιητική προσέλευση. Ναι. Να σας πω, στα Λύκεια στην πρώτη τάξη έχουμε κάπου 53%. Αυτό είναι μέσος όρος των Λυκείων του νόμου μας. Των Λυκείων του νόμου, ναι. Μάλιστα. Αντίστοιχα, είπαμε λοιπόν 53%. Στα γυμνάσια είναι πιο μεγάλη, 68% ναι, πρώτη ναι. τάξη. Στη Β τάξη, στα Λύκεια είμαστε στο 47%. Στα γυμνάσια στο 70%. Μισό λεπτό για να τα σημειώνουμε λίγο κι εμείς. Παρακαλώ. Έχουμε πρώτη τάξη για τα Λύκεια 53%. Για την Β τάξη, για την Β Λυκείου έχουμε χαμηλότερο ποσοστό, κάτω από το 50%. 47% ναι. για τη σημερινή μέρα. Ναι. Μέσος όρος, επαναλαμβάνω, στα Λύκεια του νομού μας. Του νομού, ναι. Μπορούμε να δώσουμε το Λύκειο με τη μεγαλύτερη προσέλευση και το Λύκειο με την λιγότερη? Δεν τα έχω ακόμα. Δεν πειράζει. Έχετε χωριστά. Πάμε στα γυμνάσια. Θα τα έχω αργότερα, ναι. Ναι, πάμε στα γυμνάσια. Στα γυμνάσια είπαμε ότι έχουμε 68% στην πρώτη. 68% στην πρώτη. Ναι, 70% στη Δευτέρα. Μάλιστα. Και 75% στην Τρίτη. Μάλιστα. Ναι, πάρα που, εδώ είναι ναι. σίγουρα μεγαλύτερα τα ποσοστά. Είναι σίγουρα και μεγαλύτερα. Στην Τρίτη Λυκείου να πούμε ότι και εκεί έχουμε μια αύξηση. Α! Δηλαδή εμφανίστηκαν παιδιά πάλι. Να μην ξεχάσουμε 100. Για την Τρίτη Λυκείου, όντως. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, σας λέμε, είπαμε ότι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό τα παιδιά τη Τρίτη Λυκείου συνήθως δεν πάνε στο σχολείο, δεν κάνουν το διάβασμά τους στο σπίτι. Αλλά έστω και αυτό το ποσοστό είναι οπότε ένα μικρό ποσοστό που διαλέγουν κάποια προφανώς μαθήματα να πηγαίνουν να παρακολουθούν. Σωστό. Ή κάποια παιδιά που θεωρούν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και όλα τα, μαθήματα. Αυτή ήταν η πρώτη κατάσταση σήμερα που πήραμε, μια πρώτη εικόνα. Ελπίζω αυτό να βελτιωθεί με τις ημέρες και να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών. Θεωρώ ότι όταν... γιατί να σας πω επίσης ότι και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κορεντσίδη, και με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Ζήστο Λάζαρο, κάναμε μια επίσκεψη στα δύο σχολεία της Μεσοποταμίας, Γυμνάσιο και Λύκειο. Και επίσης πήγαμε και στο τρίτο γυμνάσιο της Καστοριάς. Είδαμε λίγο από κοντά. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα. Μάθαμε ότι χαιρότανε που ήρθανε στο. Αυτό μας το είπε και ο διευθυντής εδώ από την Καλυθέα. Δηλαδή η εικόνα που μας δίνει ότι τα παιδιά δεν γύρισαν από Αγκαρία στο σχολείο. Όχι, όχι, το ήθελα να τα παιδιά αυτά. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτό κρατάμε από τη σημερινή. Ναι, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω από τα στοιχεία αυτά, αν θα δείτε, αυτά που καταγράψατε, στο γυμνάσιο υπάρχει ο φόβος ίσως πιο πολύ από τους γονείς που δεν στέλνουν τόσα παιδιά στην πρώτη. Αλλά βλέπετε στη Β είναι πιο πολύ. Στη Γ είναι ακόμα πιο μεγάλο το ποσοστό συμμετοχής. Έτσι, άρα τα παιδιά θέλουν να γίνουν στο σχολείο, είναι και ίσως και πιο μεγάλα, άρα έχουν και μεγαλύτερη υπευθυνότητα για να τηρήσουν τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας. Ναι, ναι. Και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για την Τρίτη Λυκείου έχουμε ποσοστό που μπορούμε να δώσουμε μεσοσταθμικά στο νομό? Επίσης, έχουμε ναι, κάπου στο 6%. Κάπου στο 6%. Πολύ λίγο. Ένα νούμερο ήταν 6 με 7%. 6,5%. Άρα πολύ μικρό. Είναι 6%. Ναι, ναι. Βέβαια. Πολύ λίγοι. Ναι, ωραία. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου, και για τη σημερινή ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.